Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ο άγνωστος ο οποίος τηλεφώνησε είπε ότι 40 λεπτά από το τηλεφώνημα θα υπάρξει έκρηξη στο διοικητικό πρωτοδικείο και στο εφετείο που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, στον αριθμό 17 της Λουίζης Ριανκούρ. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί έφτασαν εδώ, απέκλεισαν το χώρο, αμέσως έβγαλαν, πρώτο μέλημά τους βέβαια ήταν να απομακρύνουν τους υπαλλήλους με ασφάλεια από τα τρία συνολικά κρατικά κτίρια, το εφετείο, το πρωτοδικείο αλλά και την ομαρχία που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Και στη συνέχεια να γίνει ο έλεγχος από τους ειδικούς του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, εκενώθηκε εγκαίρως η περιοχή. Αυτή τη στιγμή, Γιώργο, συνεχίζονται οι έρευνες. Μαρία, υπήρχε ο χρόνος να εκκαινωθούν τα κρατικά κτίρια και να απομακρυνθούν κάποιοι από τους περίοικους οι οποίοι είχαν ξυπνήσει εκείνη την ώρα και πήγαιναν στις δουλειές τους. Στη συνέχεια έγινε κάποιος έλεγχος, δεν εντοπίστηκε στην μηχανή, ωστόσο η μηχανή εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και σύμφωνα με τα στοιχεία της εντοπίστηκε το ότι είχε κλαπεί από εχθές το βράδυ στο γαλάτσι. Θεωρήθηκε ύποπτη, αλλά έπρεπε να παρέλθει ο χρόνος του απειλητικού τηλεφωνήματος για να γίνει έλεγχος και σε αυτή. Μόλις όμως παρήλθε ο χρόνος στις 8 και 21 πρώτα λεπτά, αμέσως έγινε η ισχυρότατη έκρηξη. Τώρα, ο τρόπος δράσης, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός και οι ζημιές οι οποίες έχουν γίνει θυμίζουν στους ειδικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας την δράση του επαναστατικού αγώνα. Ωστόσο, επειδή είχαμε την εξάρθρωση της συγκεκριμένης τρομοκρατικής οργάνωσης, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει πριν αρκετούς μήνες από την ελληνική αστυνομία, ο τρόπος δράσης παραπέμπει λοιπόν στους συνεχιστές του επαναστατικού αγώνα, δηλαδή στην οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε, Μαρία, σε αυτό σημείο θέλω να σας πω ότι από την 1η Νοεμβρίου και τις επόμενες ημέρες είχαμε ένα μπαράζ, μπορούμε να πούμε, συλλήψεων μελών της συγκεκριμένης οργάνωσης. Την 1η Νοεμβρίου μετά τις εκρήξεις που είχαν γίνει στις εταιρείες ταχυμεταφορών με τα τρομοδέματα προς τις πρεσβείες. Είχαν συλληφθεί επ' αυτοφόρο σχεδόν κάποια μέλη τα οποία έχουν κατηγορηθεί. Άρα, Γιώργο, σύμφωνα με τα όσα μας λες, από τις πρώτες έρευνες που έχουν γίνει στο σημείο, ο τρόπος που ενήργησε η συγκεκριμένη, που έγινε το συγκεκριμένο γεγονός, θυμίζει, όπως λες, τη συνωμοσία των πυρήνων της Φωτιάς. Εκεί καταλήγουν μέχρι στιγμής οι αρχές. Μέχρι στιγμής εκεί καταλήγουν. Βεβαίως τις επόμενες ημέρες, Μαρία, θα έδωσαν, με συγχωρείτε, διακόπτω, ανάληψη ευθύνης. Έδωσαν, ορίστε, αναλυτικά στοιχεία στο τηλεφώνημα που έκαναν στον τηλεοπτικό σταθμό και στην εφημερίδα για το πού έχει τοποθετηθεί ο μηχανισμός. Είπαν ότι έχει τοποθετηθεί μηχανισμός μπροστά από το διοικητικό εφετείο και πρωτοδικείο. Τώρα, το πού ακριβώς ήταν ο μηχανισμός, όχι, δεν έδωσαν αναλυτικά στοιχεία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί, φτάνοντας στην Λουίζης Ριανκούρ, αυτό το οποίο, ένα από τα πρώτα τα οποία παρατήρησαν, ήταν ότι βρισκόταν μία μοτοσυκλέτα, η οποία δεν είχε καμία σχέση πρώτον με την περιοχή και δεύτερον, οι αριθμοί από την πινακίδα κυκλοφορίας παρέπεπαν σε μία μοτοσυκλέτα, της οποίας ο ιδιοκτήτης εχθές το βράδυ είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του στο γαλάτσι και είχε δηλώσει κλοπή. Ήταν το πιο ύποπτο, ήταν το πλέον ύποπτο πράγμα το οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί. Περίμεναν να περάσει, μάλιστα, ο χρόνος που είχαν δώσει οι άγνωστοι στο τηλεφώνημά τους και τότε έγινε η ισχυρότατη έκρηξη. Έκρηξη βόμβας, φίλες και φίλοι, στην οδό Ριανκούρ. Είναι το πρωτοδικείο. Ακριβώς, είναι το πρωτοδικείο Αθηνών εκεί. Η Αναστασία Τελιανίδου είναι στο σημείο. Και πες, οι πρώτες εικόνες που βλέπει, λέει ότι τώρα είναι πυκνή καπνή και κόσμο με δάκρυα στα μάτια. Είναι πυκνή καπνή. Ακριβώς, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στο Alter, φίλες και φίλοι, όπως με ενημερώνει ο Λάμπρος ο Παπαγεωργίου. Είχε προηγηθεί λοιπόν τηλεφώνημα. Έχουμε πυκνούς καπνούς, φίλες και φίλοι, πάνω από το πρωτοδικείο της Αθήνας ή την περιοχή όπου έχουμε διοικητικό πρωτοδικείο. Εκεί όπου είχαμε αυτή την έκρηξη. Αναστασία, πες μου τι βλέπεις αυτή την ώρα. Δείξτε ένα πανορομικό της Αθήνας, παρακαλώ, ναι. Ναι, δεν ξέρω τι να ακούτε τώρα. Βλέπω μπροστά μου πυκνούς καπνούς στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε και φωτιά εδώ. Ναι. Καλημέρα, να σας ρωτήσω, είδατε
τι συνέβη. Όχι, άκουσα τι συνέβη. Θα μας πείτε λίγο τι συνέβη. Τι είναι συνέβη. Ένας κρότος, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Γιατί είμαστε εδώ κοντά. Όπα, πάλι είστε εδώ γείτονας, έτσι δεν είναι. Γείτονα, ναι. Μιλάω εδώ με κόσμο, Γιώργο, να σου πω μια πρώτη εικόνα του τι συμβαίνει. Γιώργος Φιλιππάκης, στην τηλεφωνική γραμμή. Βλέπουμε τόσα πνούς σε φωτιά. Ναι. Τεράκι, ισχυρή έκρηξη. Έλα, Γιώργο. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Πρωτοδικείου, η οποία ακούστηκε σχεδόν σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Σύμφωνα με τηλεφώνημα που είχε γίνει προηγουμένως, αναφερόταν ότι ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε μοτοσυκλέτα. Στο σημείο πρέπει να πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, αλλά από ό,τι ακούστηκε ήδη η έκρηξη σημειώθηκε. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία αν υπήρξαν τραυματίες ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Μάλιστα. Στο βασικό στοιχείο, Γιώργο μου, είναι ότι σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη στα δικαστήρια στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8:27 πρώτα λεπτά. Είναι οι πληροφορίες που έχουμε από τον Γιώργο τον Φιλιππάκη και την Αναστασία Τελιανίδου. Αναστασία, είσαι αρκετά κοντά από την Ελλάδα. Όχι, να μην υπάρχει τραυματισμό. Όμως που μεταφέρω, δεν μπορώ αυτή την ώρα να ξέρω αν υπάρχει όχι τραυματισμό, αν και βρισκόμαστε στο σημείο. Ελπίζουμε όλοι να μην υπάρχει τραυματισμό. Η εικόνα που είδα εγώ ερχόμενη εδώ, άκουσα την έκρηξη και είδα τον κόσμο να τρέχει από το σημείο αυτό που βρισκόμαστε. Βεβαίως ήδη οι αστυνομικοί μας έχουν απομακρύνει, αλλά μπορώ ξεκάθαρα να σας μεταφέρω την εικόνα της φωτιάς, των πυκνών καπνών και του τρόμου που βιώνει εδώ ο κόσμος. Ελπίζω, όπως είπε και ο Γιώργος Αθλιπάκης, να μην υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί. Έχει αποκλειστεί το σημείο αυτό, Αναστασία, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Καλημέρα, να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ ήσασταν στο πρωτοδικείο. Είμαι υπάλληλος στο ειδικό πρωτοδικείο. Ναι. Μας εγκαίρως μας ειδοποιήσανε. Ναι. Και βλέπω αυτή τη στιγμή εικόνα του πρωτοδικείου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν υπάρχει κάποιος τραυματίας. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος. Μας είχαν εγκαίρως από το δρόμο πριν ακόμα πούμε στο δικαστήριο. Ωραία, ναι. Μας είχαν πει να σταματήσουμε, να μην μπούμε μέσα. Μηχανάκι με βόμβα στην εισίδα απέναντι από το διοικητικό πρωτοδικείο και από ό,τι βλέπω τώρα, βλέπω όλο το πρωτοδικείο, οι πρόσωποι κατεστραμμένοι στα πάντα. Να μεταφέρουμε λίγο στο κόσμο την εικόνα αυτή που βλέπω και εγώ εδώ. Καπνή, φωτιά. Καπνή, μεγάλη φωτιά, μαύρη καπνή, έχουν πάρει αυτοκίνητα φωτιά και η εικόνα του πρωτοδικείου με τις υπηρεσίες να είναι μπροστά όλοι οι δαμαρίες, όλα κατεστραμμένα τα πάντα. Ακούσατε και εγώ εδώ και έναν άνθρωπο που είδε από την πρώτη στιγμή τι συνέβη. Ένας υπάλληλος του πρωτοδικείου αναγκάστηκε ο άνθρωπος να βγει έξω. Ελπίζουμε πραγματικά, Γιώργο, να μην υπάρχει τραυματισμός. Εδώ οι αστυνομικοί προσπαθώ και εγώ να πλησιάσω και να σας μεταφέρω όσο το δυνατόν καλύτερα το τι συμβαίνει εδώ. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και την εικόνα από το σημείο. Είναι τα πρώτα λεπτά. Η έκρηξη έγινε την ώρα που φτάσαμε εμείς εδώ. Την άκουσα εγώ, το τηλεοπτικό μας συνεργείο, οι άνθρωποι που ήταν εδώ, που ακούσαμε τον υπάλληλο να λέει ότι οι αστυνομικοί ευτυχώς λέω, εγκαίρως εκένωσαν τον χώρο. Ακούγονται και κάποιες άλλες εκρήξεις τώρα, Γιώργο. Ναι, μπορείς να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Έρχεται από το απέναντι σημείο που βρισκόμαστε. Ναι. Φίλες και φίλοι, είναι η Αναστασία Τελιανίδου. Ελπίζω να μπορώ να σας μεταδίδω όσο το καλύτερο. Αναστασία. Με τον καλύτερο τρόπο την εικόνα από το σημείο, Γιώργο, εδώ βέβαια πρέπει να σου πω ότι επικρατεί πανικός. Είναι λογικό, είμαστε σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Μια περιοχή που υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, κυκλοφορεί πολλοί κόσμος κάθε μέρα. Μια γειτονιά. Το πρωτοδικείο εδώ που ακούσαμε τον άνθρωπο να λέει ότι εκενώθηκε. Τι συμβαίνει τώρα, αν πραγματικά δεν υπάρχουν τραυματίες, είναι δύσκολο αυτή την ώρα να σας το μεταφέρω από το σημείο που βρίσκομαι. Έχουν φτάσει πυροσβεστικά, εξακολουθούν να καίγονται αυτοκίνητα εδώ. Και ένας πυκνός καπνός, φίλες και φίλοι, πάνω από Γιώργο, το πρωτοδικείο της Αθήνας. Περιοχή από ό,τι ξέρουμε, παρόλο ότι είναι στενός ο δρόμος της Λουίζης Ριαγκούς, μας έχει απασχολήσει και παλιότερα με την περιβόητη υπόθεση πριν από αρκετά χρόνια. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στις 30 Δεκεμβρίου είναι μια ενέργεια που μας θυμίζει παλιότερες ενέργειες από ανάλογες επιθέσεις που είχαν γίνει τις τελευταίες μέρες του χρόνου που. Οι πρώτες εικόνες από το πρωτοδικείο της Αθήνας με τον καπνό, ο οποίος βγαίνει. Καλή μου κυρία, πόσοι εργαζόσασταν εκείνη την ώρα και έχουν πόσοι άνθρωποι όλοι εργαζόσασταν εκείνη την ώρα μέσα στο. Δεν τα ξέρω τώρα. Κόσμος κανονικά, μια εργάσιμη ημέρα, όλοι οι άνθρωποι. Ναι, όλοι, κανονικά μέσα στο σπίτι. Υπήρξε πανικός μετά, εμείς είχαμε την ώρα που έγινε η έγκριση. Έγινε πανικό, γιατί ήδη σε όλους πολλούς χρόνους έχουν πάρει για μένα και ποτέ. Κατεβήκαμε νορμάλ. Όλοι από το κτίριο. Κατέβηκαν εδώ, μας λέει η υπάλληλος, οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος Αθλιπάκης. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέσα. Πραγματικά να εκενώθηκε ο Γιώργο και μέχρι το κτίριο και να μην υπάρχει κανένας τραυματισμός. Είναι αυτό που έχει σημασία την ώρα αυτή.
Πάρα πολύ πυκνός καπνός. Άκουσα τη Μάγδα να λέει ότι ο κόσμος μας στέλνει μηνύματα ότι βλέπει το καπνό και από άλλα σημεία. Πραγματικά. Από όλη την Αθήνα. Εδώ μοιάζει με πόλεμη ζώνη η περιοχή, πρέπει να σας πω. Σε λίγη ώρα θα σας μεταδώσουμε και την εικόνα. Και είναι αυτό που είπες ακριβώς, αλλά και ο Γιώργος ο Φιλιππάκης στην μετάδοσή του πριν από λίγο, ότι ο ήχος ακούστηκε σε πάρα πολλές περιοχές και την εικόνα αυτή που δείχνουμε εμείς στους δέκτες σας με τον πυκνό καπνό να βγαίνει, την έχουν δει και χιλιάδες Έλληνες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, επικρατεί είναι μια παγωμάρα, βλέπετε στην αρχή. Όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, να μοντάρεις τα πλάνα όπως μας. Να, και βλέπουμε λοιπόν εδώ και τα αυτοκίνητα που φλέγονται. Υπάρχει αστυνομία ήδη, η οποία αποτρέπει τους. Μα γι' αυτό το είπαμε ότι υπήρχε κινητοποίηση και πολύ καλά λειτουργήσε άψογα η αστυνομία αυτή τη φορά. Βλέπετε λοιπόν τη φωτιά. Είναι φοβερές εικόνες πραγματικά για το κέντρο της πόλης. Παιδιά, αν μου επιτρέπετε. Μετά την έκρηξη. Ναι, Δημήτρη. Αν μου επιτρέπετε, ο άγνωστος που τηλεφώνησε τη δεύτερη φορά είπε και μάλιστα την πινακίδα της μοτοσικλέτας που υπάρχει η βόμβα. Σας το έλεγα και νωρίτερα ότι δεν θέλανε νεκρούς. Δεν θέλανε ούτε τραυματισμούς. Είναι πολύ σαφές αυτό, βέβαια. Θα μπορούσαν δηλαδή, αν θέλανε νεκρούς, να μην έλεγαν κουβέντα. Ακριβώς. Δεν θέλανε νεκρούς. Δώσανε ακριβώς την πινακίδα κυκλοφορίας, δώσανε ακριβώς την μάρκα της μοτοσικλέτας και όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί στο σημείο και την εντόπισαν, ενημέρωσαν το κέντρο κατευθείαν και δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν όλοι. Και, να μην υπάρχει και έδωσαν ψυχή. Και ένα περιθώριο 44 λεπτών σχεδόν, έτσι, 40 από τις 7 και 38 που τηλεφώνησαν, 8 και 22 μας λέει ήταν η έκρηξη. Ναι, ναι. 40 λεπτά ήταν το περιθώριο, η βόμβα εξεράγει 2 λεπτά μετά το χρονικό περιθώριο. Ήταν 8 το πρωί λοιπόν όταν ο αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας μπήκε στο κτίριο του πρωτοδικείου και ενημέρωσε εργαζόμενους ότι πρέπει να βγουν άμεσα από το κτίριο. Καθώς υπάρχει τηλεφώνημα για βόμβα που έχει τοποθετηθεί σε μηχανή κλεμμένη, όπως μας είπε και ο Δημήτρης ο Χαραστεφανής. Πράγματι, αμέσως οι εργαζόμενοι βγήκαν από το κτίριο και στις 8 και 22 σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη. Με τη βοήθεια του Γιάννη Κούμπαρη τώρα θα δούμε και από μια άλλη οπτική τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί, ενώ όλα τα τζάμια από το διοικητικό πρωτοδικείο εδώ στην Λουίζη Τριαγκούρ. Αποκλεισμένος αστυνομικοί και πυροσβέστες επί του έργου και όλοι περιμένουμε να δούμε ποια οργάνωση θα είναι αυτή που θα αναλάβει την ευθύνη για το τρομοκρατικό αυτοχτύπημα.